Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατραπού. Ένα ακόμα επεισόδιο, Παρασκευή, 12 ώρα το βράδυ. Γιατί έκατσα την προηγούμενη ώρα να παρακολουθήσω την εκπομπή που έκανε ο φίλος μου πρόδρομος Κοφσανίδης. Και σας συνιστώ, αν δεν την έχετε δει, μετά από το πέρας αυτής της εκπομπής και εφόσον έχετε άπλετο χρόνο και εφόσον ανανεώθηκε για μια εβδομάδα τουλάχιστον το lockdown και πάλι επιβεβαιωθήκαμε σαν Ανοπέα Ατραπό, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, έλατε να σας πω ένα παραμύθι το οποίο ίσως έχει τη μορφή της μυθολογίας, ίσως είναι η ελληνική μυθολογία και ίσως σας αλλάξει λίγο τη σκέψη των πραγμάτων όπως τα βλέπετε, όπως σας πιέζουν να τα δείτε και άλλα πολλά. Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο πάρα πολύ το κάνετε και σε μένα και έχει σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών των ΗΠΑ. Θα πείτε πάλι μου τα πεστές, δεν συμφωνώ, συμφωνώ για τέτοια πράγματα. Αφήστε λίγο να σας πω μια αφήγηση, μια ιστορία, μια ανίποτη ιστορία. Κλέβω λίγο από τον τίτλο του Tolkien, οι ανίποτες ιστορίες, Untold Stories. Και ας γίνει αυτή η εκπομπή προπομπός για την αυριανή, στην οποία από τώρα σας λέω ότι θα αναλύσουμε τα υπόλοιπα 3,5 λεπτά από το βίντεο της Μαντόνα, από τον τελικό της Eurovision του 2019 στο Ισραήλ. Έχω δείξει το στιγμιότυπο που είναι το άγραμμα της ελευθερίας με σπασμένα τα χέρια. Και θα αναλύσουμε λίγο την κάρτα των Illuminati που έχει σχέση με τους Demons, με τον κερασοφόρο ηθοποιό ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κλέβει λίγο από το White Chamberlain που έπαιζε στο Conan the Destructor, όπως λεγότανε. Και εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με εκπομπές και σήμερα και αύριο και αν τα καταφέρει ο Χρήστος και την Κυριακή. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα και το λέω αυτό στη στιγμή που έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Donald Trump, στο οποίο αποδέχεται ότι έχασε τις εκλογές και επίσης ανακοινώνει ότι δεν θα είναι παρόν στην ορκομοσία του νέου πρόεδρου των ΗΠΑ, Joe Biden. Αφήστε λίγο τα σχόλια αυτά, δεν ξέρεις, ο τράμπαρος, αυτά και τέτοια πράγματα και ας ακούστε λιγάκι και ας σας εξηγήσω πρώτα γιατί αυτή η ζέση εκ μέρους μου να σας λέω ότι βγήκε ο Biden, βγήκε ο Biden. Ούτε ο Biden μ' αρέσει, ούτε ο Τραμπ μ' αρέσει. Απλούστατα, γνωρίζοντας κάποια πράγματα τα οποία ευελπιστώ στα επόμενα 35-40 λεπτά να πάρετε μια ιδέα και να αρχίσετε να ψάχνεστε και σίγουρα αυτά που σας λέω δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, καταλάβετε ότι απλούστατα σας έλεγα ποιες είναι οι αποφάσεις των μεγάλων κέντρων αποφάσεων σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτό το γαλαξία θα έλεγα. Θα ακούσετε πράγματα σήμερα τα οποία είναι πρωτόγνωρα, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, πράγματα τα οποία η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να ξέρετε, πράγματα τα οποία τα 72 τούβλα που συνιστούν την πυραμίδα στο πίσω μέρος του δολαρίου, στην οποία πάνω αυτή η πυραμίδα στέκεται ο παντεπτόπ της οφθαλμός, που είναι τα 72 ρυπαρά έθνη, που σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα ο Μέγα Αλέξανδρος σφράγισε, με Ιάλινον Ατσάλι. Θα δείτε γιατί οι Ιλουμινάτοι, γιατί οι Μασόνοι διεκδικούν τάσεις και προέδρους των ΗΠΑ. Φημολογείται ότι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος δεν ήταν τέκτονας ήταν ο Αβραάμ Λίνκον. Θα πούμε λίγο για τους βετεράνους και όχι τους Άγγλους που μπήκαν το 1814 στο Καπιτόλιο και θα ακούσετε μια ιστορία η οποία είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις. Σίγουρα ξέρω ότι κάποιοι θα με πούνε φαντασιόπληκτο, ξυπασμένο, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχω πιστοποιήσει, τα υπηρετώ τόσα χρόνια ενώντας, μελετώντας τα και ειλικρινά σας λέω, προσδεθείτε, θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα καταλάβετε μετά
γιατί δεν βγήκε ο Τραμπ, γιατί βγαίνει ο Biden και ποια θα είναι η πορεία του πλανήτη, την οποία την πορεία του πλανήτη αποτυπώνεται στα υπόλοιπα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα του βίντεο της Μαντόνα που θα δείτε αύριο, το οποίο τελειώνει με την καταληκτική φράση «Wake up», δηλαδή «Ξύπνα». Λοιπόν, το ερώτημα είναι, εξήγησέ μου γιατί τον κυνηγάνε τόσο πολύ, εννοώντας τον Τραμπ. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, αλλά θα φοβηθείτε. Γιατί ο πλανήτης αυτός είναι κυρίως χωρισμένος σε δύο αδερφότητες. Τη μία, την ονομαζόμενη μαύρη αδερφότητα, με μπροστάρι το Σόρος, και την άλλη, την απονομαζόμενη λευκή αδελφότητα, με μπροστάρι το Βατικανό. Η μαύρη αδελφότητα είναι αυτή που είναι επικυρίαρχη του Θιβέτ και ουσιαστικά όλα αυτά που βλέπουμε στα κόμικς της Marvel, τα οποία είναι η σύγχρονη μυθολογία αυτού του πλανήτη, με ανθρώπους οι οποίοι προκύπτουν υπεράνθρωποι που πάνε σε σαμπάλα και σε άλλα μέρη. Και από αυτό το σημείο θέλω λίγο να πιέσω τον φίλο μου, τον Μανουέλ Ντεκόκο, τον βραβευμένο σκηνοθέτη, να βγάλει επιτέλους αυτή την καταπληκτική ταινία, τη Σαμπάλα ή Σαμπαλά, στην οποία έχει δώσει το είναι του για τα τελευταία 10 χρόνια, έχει ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου, έχει μιλήσει με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες και θα ακούσετε όταν θα παιχτεί αυτή η ταινία, ποια είναι η άποψη του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, του Βατικανού, της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, των Σαμάνων στη λίμνη Γκόμπι της Μογγολίας, γιατί έχει ταξιδέψει και εκεί ο Μανουέλ, και άλλα πολλά. Λοιπόν, υπάρχει, όπως είπαμε, η λευκή αδελφότητα που έχει μπροστάρει το Βατικανό και η μαύρη που έχει μπροστάρει το Σόρος, αυτό τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να υπερβαίνει τα 90-95, Ούγκρος την καταγωγή που ερίζει ρίζες από τα Σκόπια, μεγάλος εχθρός της Ελλάδας, κολυτάρι του Χένρι Κίσιγκερ, οι οποίοι είναι αυτοί που διοικούν ουσιαστικά τη μαύρη αδερφότητα, θα πούμε πολλά πράγματα σε λίγο, η οποία προσπαθεί να πετάξει και πέταξε τελικά τον Τραμπ, ο οποίος είναι εκφραστής της λευκής αδελφότητας και δέχεται βοήθεια από το Βατικανό. Είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσετε να λέτε δεν είναι έτσι, ο Τραμπ είναι μαύρη, ο Τραμπ είναι πορτοκαλί κτλ. Αφήστε λίγο να σας πω τη δικιά μου αφήγηση και από εκεί και πέρα και εγώ ρισκάρω που τα λέω αυτά πράγματα, αλλά πρέπει να υποθούν. Λοιπόν, προφανώς το Βατικανό βοηθάει τον Τραμπ και όχι τον Biden, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και προτεστάντες. Λοιπόν, ακόμα και το σκάνδαλο με τους καθολικούς ιερείς στις ΗΠΑ, τους παιδόφιλους καθολικούς ιερείς, βγήκε στην επιφάνεια από τη μαύρη αδερφότητα η οποία ήθελε να χτυπήσει στο πίσω μέρος το Βατικανό και τη λευκή αδελφότητα. Βγήκε για να πλήξει το Τραμπ και ουσιαστικά οι μασονικές στοές του δυτικού κόσμου έχουν χωριστεί σε κομμάτια τα οποία οι αμερικανικές μασονικές στοές είναι με τη λεγόμενη λευκή αδελφότητα και η Ευρώπη, παρόλο που θέλει η μασονία να βοηθήσει τον Τραμπ, αρχίζει και δέχεται πλήγματα από τη μαύρη αδελφότητα για να είναι εναντίον του. Η λευκή αδελφότητα είναι αυτή που στο τέλος, σαν εκφραστής όλων των συνταγμένων δυνάμεων, των μυστικών συνταγμένων δυνάμεων της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης, θα κυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, και θα σας πω τι μελιγενέστε, πώς μπλέκουν ακόμα και ο Παΐσιος με αυτά τα πράγματα, αλλά με τρομερές απώλειες, οι οποίες δεν θα είναι μόνο σε επίπεδο ηγετών, αλλά θα είναι και σε επίπεδο κόσμου. Γι' αυτό και σας λέω ότι προάγεται να γίνει εμφύλιος στις ΗΠΑ. Μου ζητήθηκε να απαντήσω αν το Hollywood, που δεν υποστηρίζει τον Τραμπ,
Είναι μαύρη αδερφότητα. Είναι μαύρη αδερφότητα. Είναι μαύρη αδερφότητα, οι περισσότεροι από αυτούς, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Τις οποίες τις εξαιρέσεις αυτές, λανθασμένα, κάποιοι κατατάξατε αυτούς τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και οτιδήποτε άλλο, αρνητικά, ως εχθρός του Biden, του Τραμπ. Ο Τόμ Χάνκς, παραδείγματος χάρη. Ο Έλληνας Τόμ Χάνκς. Ο Τόμ Χάνκς είναι με τον Τραμπ. Ό,τι και να μου πείτε είναι με τον Τραμπ. Ο Τόμ Χάνκς ζει και βασιλεύει. Ο Τόμ Χάνκς ετοιμάζει δύο ταινίες. Ούτε κλόνι, ούτε ολογράμματο, ούτε τίποτα άλλο. Αυτές είναι βλακίες που σας λένε και καλυμμένα κάποιοι άνθρωποι. Όχι, δεν αρχίζω πάλι τα χθεσινά, μην νομίζετε τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και απολύξεις στην Ελλάδα. Και θα σας πω το ρόλο της Ελλάδας τελειώνοντας αυτή την αφήγηση. Το Θιβέτ και οι άλλες περιοχές, Νεπάλ, Κατμαντού, οτιδήποτε άλλο, είναι η περιοχή της Καμπάλα. Της Καμπάλα, όχι οι καμπαλιστές αυτοί που λένε στην Αμερική, της Καμπάλα αυτής της θρησκείας, η οποία κάποιοι λαθασμένα την τοποθετούν ως εβραϊκή προχριστιανική. Καμπάλα είναι μια νέα μορφή σατανολογίας και κύριος εκφραστής της είναι η Μαντόνα που θα δούμε στο αυριανό επεισόδιο. Η Καμπάλα είναι φουλ σατανισμός. Η Καμπάλα είναι μια θρησκεία η οποία δεν πρέπει να την πιάνουν στο στόμα τους, όχι για σεβασμό, αλλά για φόβο. Άνθρωποι οι οποίοι μόλις πέρασαν το μονοπάτι του χώρου της ελληνικής αναζήτησης και της παγκόσμιας αναζήτησης. Για αντίστοιχες αποκαλύψεις έχουν βρεθεί άνθρωποι δολοφονημένοι και δεν είναι στα απλά χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος απλώς έκανε ένα τσιτάτο, ένα βίντεο 4 λεπτά και έφτασε κάποια views να πει κάτι τέτοια πράγματα, γιατί πολύ απλά ανοίγει πύλες. Οι πύλες ανοίγουν επειδή το θέλουν εκείνες και αν δεν ξέρει να τις κλείσει, όπως η αστρική προβολή, δυστυχώς γίνεται ποζέστ, γίνεται εγκλωβισμένος και ουσιαστικά ανοίγει την πύλη στο κακό για να κυβερνήσει έναντι του καλού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η λευκή αδερφότητα είναι 100% καλή και η μαύρη αδερφότητα είναι 100% κακή. Υπάρχουν άνθρωποι με το ανάστημα του David Icke, του ανθρώπου που τα αποκάλυψε αυτά, που έχουν φάει τα μούτρα τους για αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Και θα μου πεις γιατί τα λες εσύ αυτά πράγματα. Γιατί πολύ απλά πρέπει να αλλάξεις λίγο το παραμύθι και να αρχίσουμε πλέον να γυρίσουμε στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης, το οποίο θα σας πω σε λίγο ποιοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό για το μεγαλείο της Ελλάδας, όπως είναι η περίφημη εκπομπή 40, την οποία σας λέω να τη ξαναδείτε πάλι. Γράψτε 40 πάνω στο κανάλι, θα βρεθεί Ελλάδα για να καταλάβετε ποιο είναι το μεγαλείο της Ελλάδας. Χρωστάω μία ενημερωμένη, γιατί και λίγα πράγματα είχα πει. Λοιπόν, οι καμπαλιστές είναι αυτοί που ευθύνονται για τις θεωρίες με το αδρενόσωμα, τα παιδιά, παιδόφιλους. Είναι αυτοί που σε κάποια σημεία έχουν κάνει όντως θυσίες, ανθρωποθυσίες και οτιδήποτε άλλο, σατανισμός, ερωτικά σκάνδαλα, ερωτικά όργια, πράγματα τα οποία ερίζουν ότι αυτά έχουν σχέση με την Ελλάδα χωρίς καμία σχέση. Δεν υπάρχουν ελληνικά όργια, υπάρχουν ρωμαϊκά όργια. Σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα, τι σας λέω. Και φυσικά σας έχουν γεμίσει και με τις βλακίες ότι υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι ηθοποιοί που είναι έτσι και άμα παίρνουν το αδρενόσωμα φουσκώνουν και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στο ερώτημα το ποιος είναι με τη λευκή αδελφότητα και ποιος είναι με τη μαύρη αδελφότητα, όπως είπαμε τους λευκούς είναι ο Τραμπ με τη λευκή αδελφότητα. Και όσο και ας φαίνεται περίεργο και η Ευρώπη, επειδή το Βατικανό διοικεί την Ευρώπη. Με τους μαύρους είναι το καλλιτεχνικό κατεστημένο, είναι μασονικές στοές Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής, σημαντικότατη δύναμη. Δείχνει αυτή η διαμάχη να μην παίζει καθόλου την Οκεανία και γενικώς να μην παίζει καθόλου την Αγγλία και θα σας πω σε λίγο γιατί. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα, η Βασίλισσα Ελισάβετ, τι πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, όπως λέει ο φίλος μου David Icke, είναι ο άρχον των ερπετόμορφων. Είναι αυτό το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού
όπως είχε πει ο Bill Clinton, που άλλοι λένε ότι είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας και άλλοι λένε ότι είναι οι ερπετόμορφοι που έχουν διαφορετικό DNA σε σχέση με το DNA όλων των ανθρώπων. Είναι οι ερπετόμορφοι που έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, που πρώτοι μαζί με τον Ιον Μάγο αναφέραμε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Είμαστε αυτοί που ανακαλύψαμε τις συνεντεύξεις με τη Λασέρτα, Λακέρτα, Λακέρδα και ό,τι θέλετε τα λοιπά. Και είμαστε αυτοί οι οποίοι πήραμε τη γνώση από τον David Icke, ο οποίος David Icke επίσης πήρε από κάποιος άλλος τη γνώση. Εγώ τον David τον πρόλαβα ό,τι είχε τελειώσει την πορεία του σαν επαγγελματίας κορυφαίος sportcaster της Αγγλίας και ξεκίναγε να λέει αυτά τα πράγματα. Σαν εγώ, κάποια στιγμή να σταματήσω από το χώρο της πληροφορικής και να μείνω αμυγός σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ ο άρχον των ερπετόμορφων της βασιλικής οικογένειας, όχι της παλιάς βασιλικής οικογένειας, της βασιλικής οικογένειας που είναι σε αυτόν τον πλανήτη πάνω. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας το λέω. Και που δεν είναι ούτε λευκοί ούτε μαύροι και που μάχονται να πάρουν και αυτοί την πρωτοκαθεδρία σε αυτόν τον πλανήτη και σε κάποια στιγμή το έχουν καταφέρει. Ειδικότερα μέχρι το 1947, μέχρι την ανεξαρτησία της Ινδίας από την Αγγλία, όπου οι ερπετόμορφοι κυβερνούσαν αυτόν τον πλανήτη και που υπάρχουν τα χιλιάδες στιγμιότυπα από απίστευτα πράγματα, τα πράγματα τα οποία αναφέρονται ακόμα και στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κοινοκέφαλοι, άνθρωποι με τέσσερα κεφάλια, με όλα αυτά που αναφέρονται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη λευκή αδερφότητα, τη μαύρη αδερφότητα, τους ερπετόμορφους και σταματάμε εδώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ορίζουν ότι είναι οι ηγέτες είτε της λευκής αδερφότητας, είτε της μαύρης αδερφότητας, είτε της μασονικής του ΑΣ τάδε, είτε της μασονικής του ΑΣ τάδε, είτε των Ιλουμινάτων, είτε τίποτα άλλο. Ξεχάστε αυτούς που βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα. Η λευκή αδερφότητα, ουσιαστικά ο ηγέτης της είναι ο Πάπας, ο εκάστοτε Πάπας της Ρώμης. Είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 2 λεπτά και βλέπετε ότι κρατάει μέρες. Υπάρχει το περίφημο sende vacante, κενός θρόνος ή θρόνος απουσίας, ας το πούμε έτσι, το οποίο δείχνει μια την πύλη του που είναι στη Ρώμη και λείπει ο Πάπας και μαζεύονται όλοι από όλο τον κόσμο, όλες οι σέκτες του καθολικισμού για να βγάλουν το καινούριο καθοδηγητή της λευκής αδελφότητας. Όπως επίσης το ίδιο είναι και η εθρόνηση του Δαλάη Λάμα στο Θιβέτ. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή τυπικά χειρεύει η αρχηγία της μαύρης αδερφότητας, η οποία υπάρχει εκεί στο Θιβέτ, στα υπόγεια μέρη, εκεί που επιφημολογείται από κάποιους ότι ακόμα και ο Ιησούς Χριστός για κάποιο χρονικό διάστημα πήγε εκεί, από τα 13 του στα 30 του. Εκεί που κάποιοι λένε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος σκοπός του ήταν να φτάσει μέχρι εκεί, αν και σταμάτησε στην Ινδία και λίγο πιο πριν και γύρισε πίσω, ανεξήγητο γιατί. Και είναι ουσιαστικά μια λευκή αδερφότητα η οποία έχει πάπες οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στη θέση της συγκεκριμένη. Η μασονική μασονία μάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο, η γαλλική μασονική στοά με την αγγλική και η αγγλική με τη γερμανική και όλα τα άλλα. Αν ρωτάτε για την ελληνική μασονική στοά, δεν έχει καμία σοβαρή αξία. Διακεκριμένα στελέχη της μασονίας έχουν πορεία μέσα σε άλλες μασονικές στοές. Η μασονία στην Ελλάδα βρίσκεται σε λίθαργο. Και φυσικά, αρνούμε να πιστέψω κάποιες δηλώσεις από κάποιους ανθρώπους που λένε ότι είναι ο παγκόσμιος ηγέτης των Ιλουμινάτη και τέτοια πράγματα. Να σας υπενθυμίσω ότι υπήρχε ένας ταμείας στην εφορία 124 που ήταν συμπατησίων παλιότερα, ο οποίος έκλεψε 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο της εφορίας και τα έφαγε σε παράσημα και για να μπει σε μασονικές στοές. Την ημέρα που τον πιάσανε γύρισε πίσω 2,200 και από ό,τι θυμάμαι απαλλάχθηκε λόγω βλακίας, τα γύρισε όλα πίσω και δεν είχαμε τίποτα. Οπότε τέτοιοι τίτλοι είναι 3 κρίκοι, 2 τάλιρα. Πραγματικοί τέκτονες, διοικητές των στοών, μεγάλοι διδάσκαλοι και οτιδήποτε άλλο, είναι πανάγνωστοι, αλλά ας το πούμε έτσι, ο παγκόσμιος, παγκόσμια πόλωση περιλαμβάνει τις οικογένειες Rothschild και Rockefeller, περιλαμβάνει τον Πάπα Ιωάννη, τον Πάπα του Βατικανού,
με τελευταίο σοβαρό Πάπα, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο, και περιλαμβάνει την οικογένεια Σόρος, η οποία είναι εκφραστής μαζί με τον Δαλάη Λάμα που βρίσκεται στην Ινδία και όχι στο Θιβέτ ή στην Κίνα, και τον καλλιτεχνικό κόσμο που έχει μπει σε αυτά τα καμπάλα, οτιδήποτε άλλο, πράγμα το οποίο παλιότερα το είχαν κάνει με το Σάι Μπάμπα και όλα αυτά. Σάι Μπάμπα που ήταν και στην Γκόα παλιότερα, που είχα την χαρά να τον δω. Και εδώ θα πούν τώρα είσαι χριστιανός ορθόδοξος και έχει τη χαρά. Εμπειρίες είναι αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν οι λευκοί, υπάρχουν οι μαύροι, υπάρχουν οι ερπετόμορφοι, οι οποίοι ερπετόμορφοι είναι μια άλλη ιστορία. Σας καλώ να δείτε την εκπομπή μέσα, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Θέλουμε ώρες για να τα αναλύσουμε. Και υπάρχουν πλέον και άλλες δύο κατηγορίες. Οι εσωγήινοι, και εδώ θα μου πει τι λες μεγάλε, είναι η θεωρία της κούφιας κύλης γης, την οποία έχουμε κάνει εκπομπές, που ταιριάζουν και τα συμπεθεριάζουν με τους λευκούς, και με την έρημο Τακλαμακάν, που εδώ εμπλέκεται ένας Έλληνας, Έλληνας πόντιας καταγωγής, βρήκε όλες τις εγκαταστάσεις στην Τακλαμακάν. Είναι μια έρημο στην οποία την πέρασε ο Μάρκο Πόλο, έφτασε στον άλλο πολιτισμό, τους είπε ότι είναι ψευδός από την Ελλάδα, έχει καταγραφεί αυτό. Του είπαν ήδη ότι ξέρουν για τη Σιλά, για την άλλη Ελλάδα. Του είπαν επίσης ότι ξέρουν για τον μεγάλο στρατηγό, τον Μέγα Αλέξανδρο, που ερχόταν προς εμάς, και πρόσφατα μια εκπομπή στο Netflix που αναφέρεται στη ζωή του Μάρκο Πόλο το είπε αυτό, ερχόταν προς εμάς. Δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ φιλίες με την Κίνα, παρόλο που όλα τους τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεδειγμένα από τους αρχαιολόγους τους Κινέζους αποδίδονται στους Έλληνες, ακόμα και ο περίφημος Πύλινος στρατός. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις τεράστιες κοιλότητες, υπάρχουν οι λευκοί, οι εσωγήινοι λευκοί που ταιριάζουν με τους λευκούς, στην Τακλαμακάν, και υπάρχουν οι εσωγήινοι, εξωγήινοι, αυτοί που ο Έρικ φον Ντάινικεν τους είχε αποκαλέσει αστροναύτες, αρχαιοναύτες μάλλον, οι θεούς του διαστήματος, οι εσωγήινοι, εξωγήινοι, οι οποίοι ταιριάζουν με τη Μαύρη Αδερφότητα και με το Θιβέτ. Αυτοί είναι παράγοντες, αυτοί που θα κρίνουν τη νίκη για μία από τις δύο αδερφότητες. Δηλαδή η εσωγήινη της μίας πλευράς και η εσωγήινη εξωγήινη της άλλης πλευράς. Υπάρχουν τα ιερατεία. Έχετε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Γρηγορίου να αναφέρεται στο περίφημο ιερατείο το Σάρδο. Σάρδας. Επίσης είναι γνωστή η επίθεση που έκανε το ιερατείο των Σαρδών εναντίον του ιερατείου της Ελλάδος. Η Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν ανήκει ούτε στη λευκή ούτε στη μαύρη αδερφότητα. Η Ελλάδα έχει δικό της ιερατείο. Οι Σάρδες είναι μαύρο ιερατείο. Η Ελλάδα αντιστέκεται ακόμα, αλλά υπάρχει πλέον διάβρωση όσο αφορά τον πολιτικό κόσμο και αυτούς που διοικούν την Ελλάδα. Ναι, έχουμε από καιρούς καιρούν λαμπρά μυαλά, επιχειρηματίες, πλούσιους, ο Νάσης ο πλουσιότερος στον κόσμο, ο Νιάρχος ο πλουσιότερος στον κόσμο, από εδώ, από εκεί, αλλά η Ελλάδα είναι ένα διαμάντι το οποίο έχει πέσει πάνω λάσπη. Θα μου πεις, όσο νερό και να έχεις μετά, θα καθαρίσει από τη λάσπη και θα λάμψει το διαμάντι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει διάβρωση. Η οποία διάβρωση αυτή τη βλέπουμε με τους πολιτικούς που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε τώρα σε πράγματα τα οποία ειλικρινά μπαίνουμε σε ένα άλλο στυλ. Πράγματα τα οποία τα έχει πει κάποια στιγμή και ο Λιακόπουλος. Πράγματα τα οποία τα έχει πει ο Ρικ Φοντάινε και πολύ πρωτού από τον Λιακόπουλο. Πράγματα τα οποία τα έχει πει ο Γιώργος Ομπαλάνος πολύ πρωτού από τον Λιακόπουλο. Πράγματα τα οποία ακούγονται ίσως πρώτη φορά μετά το πέρας, το βιολογικό πέρας του Σωκράτη Εκατερινίδη, μετά την απομόνωση του Μάκη Ποδότα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουν ακουμπήσει οι σύγχρονοι ερευνητές UFO, που δεν έχουν καμία σχέση να παίξουν στο συνωμοσιολογικό κομμάτι, χωρίς δηλαδή να τους ψέγω, δεν μπορώ να πω κάτι κακό εναντίον, ξέρω, παραμονής χάρη του Χάρη του Κουτσιάφτη, αλλά δεν έχουν ακουμπήσει ποτέ αυτό, γιατί, ας το πούμε και έτσι, υπάρχει μια άλλη ιστορία, ανίποτη ιστορία, όταν συζητάμε για τους εξωγήινους και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί λοιπόν οι αρχαιοναύτες, αστροαρχαιοναύτες, που κάποιοι τους λένε Ελ, κάποιοι τους λένε από το Σύριο, κάποιοι τους λένε Ολύμπιους, κάποιοι τους λένε από το άστρο του Κοινός του Λαγού, του Κοινός και του Λαγού. Κοινός,
τη γαλαξιακή μας αυτοκρατορία, η οποία μας έχει εντάξει μέσα στις δυνάμεις, χωρίς εμείς να έχουμε καμία προσφορά μέχρι στιγμής. Είναι παράδοξο και το λένε όλοι ότι μεγάλο έρισμα για τη σκέψη του Τζον Κένεντι πρωτού δολοφονηθεί ήταν η πορεία προς τα άστρα. Το Ρώσον ήταν πορεία προς τα άστρα. Χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τον πλανήτη, κοιτάγανε προς τα άστρα, στη Σελήνη. Που χρωστάω μια εκπομπή να δούμε αν έγινε προς Σελήνη ή δεν έγινε ποτέ. Αλλά, πάση περιπτώσει, υπάρχει μια γαλαξιακή αυτοκρατορία. Και εδώ, φυσικά, οι αρνητές των UFO θα πέσουν πάνω να με φάνε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, που λέει και ο Πυραντέλο. Αυτή η γαλαξιακή αυτοκρατορία συμμαχία δέχεται επίθεση και εμείς είμαστε σημείο, καταφύγιο και πόρος. Να δώσουμε κάποιους πόρους στη γαλαξιακή αυτοκρατορία, πράγματα τα οποία τα έχει πει και ο Μάκης Οποδότας, πράγματα τα οποία τα έχει πει και ο Σωκράτης ο Εκατερινίδης, πράγματα τα οποία τα έχει γράψει και ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Μπαλάνος. Και δέχεται επίθεση αυτή η γαλαξιακή αυτοκρατορία από άλλη γαλαξιακή αυτοκρατορία. Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτό το σύμπαν που βλέπουμε εμείς γίνεται expand κάθε στιγμή, μεγαλώνει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν λαμπρά μυαλά, όπως ο Αϊνστάιν, όπως ο Χόκκινς, όπως μάλιστα ο Αϊνστάιν βασίστηκε, όπως το έχει γράψει και ο ίδιος στην περίφημη επιστολή του, που υπάρχει στο μουσείο Αϊνστάιν στο Ισραήλ, στον Καρά Θεοδωρή, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες να σταθώ σε ώμους γιγάντων, εξηγώντας του Καραθοδωρής τις διάφορες εξισώσεις που χρειαζόταν για την θεωρία της σχετικότητας. Κάποιοι έχουν πει, όπως ο Άλιστερ Κρόουλι έχει βρει το νόμο, το θέλημα και ουσιαστικά δείχνει το κακό, και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι επωνομαζόμενος The Beast, το κτίνος, είναι η προσωποποίηση του κακού και η επιβεβαίωση ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος πάντοτε θα προσπαθεί να κερδίσει το κακό και γι' αυτό είναι ατελής και τέλειος. Έτσι ακριβώς ο Άινστάιν και ο Χόκκινς έχουν πει τις θεωρίες για τις κουλικότρυπες, για τις μεταφορές μέσω μαύρης τρύπας, πράγματα τα οποία πριν από ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, και είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος της ερευνητικής ομάδας της Φυγόκεντρου, τα είπαμε στην περίφημη εκπομπή με μένα, τον Θανάση τον Βέμπο και τον Χάρη Κουτσιάφτη. Τώρα ο πλανήτης ανακάλυψε ότι υπάρχουν μαύρες τρύπες, υποτίθεται τις φωτογράφησε, όταν 100 χρόνια πριν ο Αϊνστάιν σας έλεγε ότι μπορούν να γίνουν ταξίδια. Και ήταν τόσο εφάνταστοι οι σκηνοθέτες, λέγανε, ας το πούμε έτσι, παραμυθάκια πιο μεγάλα από αυτά που λέω εγώ τώρα, που δεν είναι παραμύθια, που σε ταινίες όπως το Star Trek και όχι μόνο, και στα B-movies του 1950-1960 των ΗΠΑ που πρέπει να τα μελετήσουν κάποιοι, αν θέλουν να λέγονται ερευνητές στον χώρο των UFO και όχι μόνο, Δράκουλες και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τεχνολογίες που δεν είχαν εφαρμοστεί ούτε τότε ούτε τώρα και σαν να είχαν πληρώσει κάποιοι κάποιους για να εμφανίσουν κάποια πράγματα. Σας έχω πει ότι η NASA έχει πληρώσει πολλές ταινίες όπως η Μέρα Ανεξαρτησίας, Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, ET και όλα τα άλλα. Και ουσιαστικά μας δείχνουν ότι, όπως λέγεται στο Star Trek, it's the final frontier, το τελευταίο, το τελικό σύνορο, και πάντοτε θα προσπαθούμε να βρούμε καινούριους εχθρούς. Υπάρχει μια άλλη γαλαξιακή αυτοκρατορία και εμείς είμαστε μέλος. Υπάρχουν πολλές θεωρίες ότι έχουμε πάει στην Area 51, που μίλησα και τελευταία πρόσφατα και στην φίλη μου την Νατάσα Κρητικού στο High Channel, και γίνανε ανταλλαγές τεχνολογίας ούτως ώστε ο πλανήτης να φτάσει πιο μπροστά, να είναι προηγμένη τεχνολογία, τουλάχιστον να είναι το έσχατο ανακλαστικό οχυρό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Dan Brown έχει γράψει το ψηφιακό οχυρό. Η λέξη οχυρό έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι πήραμε το τρανζιστοράκι, όχι το ραδιόφωνο, το τρανζίστορ, το τσιπάκι, το chips που λέει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, και πήραμε την τεχνολογία και κάναμε τον πόλεμο των άστρων, που
δεν είναι προς τα κάτω. Δηλαδή, οι ΗΠΑ πληρώσαν 3-4 τρισεκατομμύρια δολάρια, όχι για να χτυπήσουν τη Ρωσία, αλλά γυρνάει προς τα πάνω, υποτίθεται, για να χτυπήσει τους εισβολείς που έρχονται από άλλη διάσταση, από άλλους πλανήτες, από το διάστημα. Δείτε και την ταινία Αρμαγέδων, να καταλάβετε τι παπάντζα μας πουλάνε, τι πραγματικά ισχύει και πού ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα κομμάτι τώρα. Σήμερα είπαμε πολλά. Αφού τα είπαμε, μας τα ανοίξουμε. Πάω σε ένα κομμάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσετε να μου λέτε μετά. Κάνε μια εκπομπή, κάνε μια εκπομπή. Υπάρχει μια συναυλία που γίνεται στο προάβλιο χώρο των στυλών του Ολυμπίου Διός. Συμμετέχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Όλοι δηλαδή η ομάδα είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είναι η περίφημη Μυθοδία που πληρώνεται από την NASA και γίνεται ταυτόχρονα τη στιγμή που γίνεται η εκτόξευση ενός πυράβλου από την NASA. Και ακούμε το περίφημο αυτά του Εχετλέου, τη μετάφραση, το ψάξιμο μετάφραση, αυτό το «Δία», «Έλα» και οτιδήποτε άλλο. Τα έχω στην ενοπία, μπορείτε να τα βρείτε. Έχω συμμετάσχει και σε δύο εκπομπές του Κώστα Χαρδαβέλα, στις πύλες του Ανεξήγητου, που μιλήσαμε για τη Μυθοδία. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Αυτό έχει πληρωθεί από τους Αμερικανούς. Και στην πραγματικότητα στείλαμε ένα μήνυμα για βοήθεια στους ΕΛ, στους Ολύμπιους, στους αρχαιοναύτες του Έρικ Φον Ντάινικεν, σε αυτούς που για κάποιο διάστημα μένανε στον Τσούτσουρο. Μας βοήθησε λίγο η Αμερική, μας το χρώσταγε μέσω της NASA, γιατί να έρθεις στον πλανήτη, αλλά να έρθεις σε αυτούς που τους έδωσες την πρώτη τεχνολογία, όχι σε κάποιους άλλους, όπως είναι η ταινία Προμηθέας. Και κάτι έγινε, γιατί έχουμε μια βοήθεια, όλοι λέγανε ότι μέχρι τότε που γινόταν της Μυθοδίας η συναυλία ετοιμαζόμασταν για πόλεμο με την Τουρκία και θεωρητικά θα χάναμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς και πάλι έχουμε μια βοήθεια. Για αυτούς που ψάχνουν και θέλουν να ξέρουν, είναι υποτίθεται ότι στείλαμε τα σήματα πίσω από την περίφημη ζώνη Van Allen, την οποία θα την εξηγήσουμε όταν θα πούμε για την εκπομπή για το αν έγινε προσελήνωση ή όχι και πότε έγινε. Και κάποιοι λένε ότι κάποια αστρόπλια με πρώτον υποστηριχτή τον Έρικ Φον Ντάινικεν βρίσκονται πίσω ακριβώς από τις γραμμές Van Allen, τις καταστροφικές αυτές γραμμές, και μπορούν και έχουν την τεχνολογία να τη διαβούν αυτή τη ζώνη και να έρθουν να βοηθήσουν τον πλανήτη και στην τελική την Ελλάδα. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Όλα αυτά γίνονται αυτό και τι μας λες τώρα και τι είναι αυτά και πότε τα υπολογίζεις αυτά. Δεν είναι βλάκες οι Ελβετοί που στο δεκάφραγκό τους του 1998 βάζουν τον Ιμπύρου. Δεν είναι βλάκες όσοι ασχολούνται με τις ταινίες και ερίζουν ότι θα έρθει ένας πλανήτης. Αυτό ο Νιμπύρου, ο πλανήτης που θα έχει πάνω τους ΕΛ. Θυμάστε πριν από 1,5-2 χρόνια που λέγαμε για το περίφημο σιδερένιο αντικείμενο που μπήκε μέσα στο πλανητικό μας σύστημα που αποτελεί ένα μέρος όλου μας του γαλαξία και είχε στοιχειώδεις γνώσεις νοημοσύνης. Και κάποιοι αρχίζουν και ρωτάνε, αυτά που μου είπες ακόμα δεν μπορώ να τα καταλάβω, προσπαθώ να συνέλθω, πότε θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Σας το λένε με κομβικούς αριθμούς. Σας το λένε με κόμματα. Σας το λένε με μέρες. Σας το λένε με νύχτες. Διαλέγουν τους πιο ηλίθιους ως φορείς αυτής της ιδέας. Το έτος είναι το 2025. Είναι τα κομβικά σημεία που λέει ο κύριος Γρηγορίου. Είναι το μέρα 25, το οποίο είναι DM 25 και είναι πανευρωπαϊκό κόμμα. Θα μου πεις, διαλέξαν τον Γιάννη Μένανή που γράψε το «Μαλάκας με δύο λάμδα». Τι να κάνουμε έτσι. Και πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Θα γίνει αυτό που θα προκύψει μετά τις εκλογές του 2024 για να αναλάβει το 2025 στις 20 Ιανουαρίου ο καινούριος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Η διάσπαση σε τρία της δικοματικής κυβέρνησης, δικοματικής μάλλον
πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνοι, με μια αστήρευτη δύναμη η οποία θα λέγεται Donald Trump, ανεξάρτητος από όλους, τουλάχιστον με 20 εκατομμύρια ψήφους, ο οποίος έχει και άξιους συνεχιστές, την κόρη του που τον πίεσε να κάνει το βίντεο που αποδέχεται την ήττα του. Και ουσιαστικά μιλάμε για εμφυλιακές καταστάσεις. Αυτό το λεγόμενο λευκό φασιστικό κίνημα στην Αμερική, η Ku Klux Klan, η Αντιφά, η QAnon, οι τέκτονες, όλα αυτά είναι υπέρ του Τραμπ και ουσιαστικά θα υπάρχει ένας εμφύλιος. Αυτός ο εμφύλιος θα φέρει μια παγκόσμια αναταραχή, θα υπάρχουν παρόμοιες τάσεις και στις ευρωπαϊκές χώρες και στη Ρωσία, που εκεί περίπου είναι το τέλος της επόμενης θητείας του Πούτιν. Και θα υπάρχει ένα παγκόσμιο στάτους, το οποίο αυτό το παγκόσμιο στάτους θα αποδυναμώσει και την Κίνα, όπως αποδυναμώνει τώρα αυτή τη στιγμή την νέα Ρώμη, η οποία είναι η Αμερική. Και μετά θα υπάρχει, και εδώ πλέον αρχίζουν τα πράγματα και ακουμπάνε το θρησκευτικό, το οποίο ξέρετε βγάζω καντήλες, αλλά είναι οι κορυφαίοτεροι αναλυτές, αυτοί που ασχολούνται με τις θρησκείες, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιοδήποτε δόγμα, οποιαδήποτε σέκτα, διότι προσπαθούν τα ανίποτα να τα κάνουν απλά και να σας τα πούνε, θα οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία κατά τις ελληνικές γραφές, κατά τον Παΐσιο, κατά τον Κοσμάτων Μετολό και θα έχει ως πρόεδρο τον επερχόμενο Αντίχριστο, ο οποίος κατάλληλος είναι ο νεαρός Ροκφέλλερ, κατάλληλος είναι ο νεαρός Ροτσάιλντ. Και στις δύο περιπτώσεις με πολύ φίλο τον διάδοχο του ελληνικού θρόνου, τον Παύλο. Παύλος, αυτός που έχει πάρει τη Μαρία Σαντάλ, ο οποίος Παύλος είναι δισεκατομμυριούχος. Η οικογένεια Σαντάλ, η περιουσία της συνολικά υπολογίζεται κοντά στα 10 δισεκατομμύρια. Εντάξει, δεν υπάρχουν ανάγκες. Λοιπόν, θα υπάρχουν 2-3 χρόνια καλά. Και σύμφωνα με τις γραφές, οι οποίες είναι αυτές που λέμε έσκατη χρόνη, αυτά που λένε οι αφοβάδες, χιλιαστές, χίλιες μέρες και αυτά, μετά περίπου από 3 χρόνια, στις χίλιες μέρες, θα υπάρξει γενική αναταραχή και αυτό που λέγεται αποκάλυψη. Η επανεμφάνιση της θεότητας, η οποία υπάρχει σε όλες τις θρησκείες και στον βουδισμό και στον ταοϊσμό και στο μαμεθανισμό, ακόμα, διαβάστε το Κοράνι να δείτε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που σκοτώνονται που πάνε πάνω στον παράδεισο, το οποίο είναι copy-paste από το 12άθεο και copy-paste από την χριστιανική παράδοση, το έχουν και οι μαμεθανοί, θα υπάρχει η έλευση του Θεού, ο οποίος θα κάνει την κρίση. Για τον Έρικ Φοντάιν και για άλλους, είναι το μεγάλο παιχνίδι που ουσιαστικά θα επανέλθουν πίσω αρχαίων ναύτας. Όταν θα γίνει παγκόσμια υπερκυβέρνηση, η λευκή αδελφότητα και η μαύρη αδελφότητα που θα έχουν δώσει προηγούμενο στη μάχη, καθώς και οι ερπετόμορφοι, θα υποταχθούν στην παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Σας είπα ότι η νίκη πρωτού ξεκινήσει η παγκόσμια υπερκυβέρνηση θα είναι υπέρ της λευκής αδελφότητας, αλλά αυτό θα συνεπάγεται τεράστιο πλήγμα στον πληθυσμό. Πράγμα το οποίο γίνεται τώρα ήδη πρόβα. Πετάξαν 3 πράγματα στον Τραμπ. Ένα με τον μαύρο, I can't breathe. Ένα με τον κορονοϊό και τώρα με την επωνομαζόμενη νοθεία, την οποία βάλαν κόσμο μέσα να πιστεύει διάφορα πράγματα για τον καθέναν, χωρίς να σημαίνει ότι και ο Τραμπ είναι αμέτωχος. Και θα έχουμε το βασικότερο πράγμα από όλα, θα έχουμε μια αναστάτωση και μια κρίση, η οποία κρίση δεν είναι με αυτού του στήλες, είσαι καλός, είσαι κακός, πέθανε παράδεισο κτλ. Αλλά μια καθάριση που συμπίπτει με τις περίφημες πλάκες του χάους, οι οποίες ερίζουν ότι ο πληθυσμός πρέπει να φτάσει στα 500 εκατομμύρια. Συνεπώς, όπως ξέρετε, υπάρχουν οι ταινίες που μας τα δείχνουν αυτά και μας κάνουν μια πρόβα για να μην γίνει προηγουμένως αναταραχή. Και θα υπάρχει και μια επέμβαση από τους, όπως σας είπα, τους εξωγήινους, εσωγήινους κλπ, η οποία μάλλον θα είναι ακριβώς όπως ο πόλεμος των κόσμων. Υποχθόνια, υπόγεια ήδη υπάρχουν και ήδη υπάρχουν σε κομβικά σημεία στα οποία είναι οι πύλες. Και
θα έρθουν για βοήθεια κυρίως της Ελλάδας αυτοί που ονομάζονται Ολύμπιοι, άγγελοι για την χριστιανική ελληνική θρησκεία, άγιοι, ορίζουν μέσα ότι προτού έρθει η τρίτη, πώς λένε, τρίτη παρουσία, η δεύτερη παρουσία και λέω τρίτη παρουσία, θα έρθουν οι άγιοι πάλι, θα αναστηθούν κάποιοι άνθρωποι. Πράγματα τα οποία προσπάθησαν να τα περάσουν με μια ψευτοθεωρία, τα med beds, τα οποία δεν υπάρχουν ή υπάρχουν κτλ. Και οι οποίοι βασίζονται στη θεωρία της κούφιας γης, η οποία προφανώς και υπάρχει, στην οποία υπάρχουν υποχθόνοι άνθρωποι, υποχθόνια όντα, αφήστε το άνθρωποι. Θα ακυρώναμε όλες τις έρευνες των παιδιών με τα φαντάσματα και οτιδήποτε άλλο και τους δαίμονες. Και αυτές οι περιοχές που ζουν αυτοί είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες πάνε αυτοί που χάνονται στις Βερμούδες, που είναι μια μεγάλη πύλη, αστρική πύλη. Στο τρίγωνο, το τρίγωνο ας πούμε των Βερμούδων που υπάρχει στη Μεσόγειο, που είναι στην Αμοργό. Στις πύλες που ουσιαστικά πάμε μέσα και που είναι το ταξίδι στο κέντρο της γης, που το έγραψε ένας τέκτονας πεφωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε 100 χρόνια πριν τι θα γίνει 100 χρόνια μετά, ονόματι Ιούλιος Βέρν. Και προφανώς μιλάμε για την Ισλανδία, που τη γνωρίζετε πάρα πολύ από το Game of Thrones. Για την Ανταρκτική, για την Αρκτική, που υπάρχουν περίφημες βάσεις, τα Νεμπού, τα Foo Fighters, ο Ναύαρχος Μπίρντ. Είναι εκεί που είναι η Σαμαρακάνδη, εκεί που είναι κοντά τα ρυπαρά έθνη, τα οποία τα καπάκωσε με η Άλινον Ατσάλι, ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι η Ναμίμπια, που ο φίλος μου ο Θανάσης Βέμπος έχει πάει, που υπάρχουν υπόγειες σπηλιές. Είναι η Αιθιοπία, που κάπου φημολογείται ότι υπάρχει και η Κιβωτός. Είναι το Θιβέτ, είναι το Μάτσου Πίτσου. Και όσο και ας φαίνεται περίεργο, στο ελλαδικό χώρο, και καλό θα είναι, αν έχετε κενό, να δείτε τις εκπομπές μου για τις πυραμίδες που έχω κάνει σε αυτό το κανάλι, είναι η Σαλαμίνα ή αλλιώς Κούλουρη, εξού και η λαϊκή δοξασία πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη, ο Αχέροντας, το Τέναρο, εκεί που φημολογόταν ότι θα γίνει η απόβαση και έγινε τελικά στην Νορμανδία, το περίφημο θέατρο της Δοδόνης, στη Φαλία Λίμνη, στην οποία ο Κουρτ Βαλχάιμ έψαχνε να βρει τις πηγές που οδηγούν στη Δήλο, η Τσούτσουρα, που έγινε γνωστή από τον Έρικ φον Ντάινικεν και από κάποιους τοπικούς αρχαιοκάπηλους, ο Όλυμπος και ειδικότερα η Γκορίτσα, η Ακρόπολη και η Ελευσίνα, όπου υπάρχει Ελευσίνα στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο μία. Φυσικά, τα συγκοινωνούν τα δοχεία Πύλος, Δήλος, τα οποία είναι σημεία καθόδου, με προτεστάντη και πρώτο τον περίφημο Επικούριο, ναό του Επικούριου Απόλλωνα, αυτόν που λένε ότι περιστρέφεται, ο οποίος δεν είναι πύλη, αλλά είναι σημείο επαφής. Δείτε τις εκπομπές για τις πυραμίδες, ως τι λειτουργούσαν, πυρ, αμύς. Και φυσικά η σπηλιά του Νταβέλη, η οποία κάποιοι την έχουν περάσει το έτσι. Και θα δείτε, πολύ απλά μπορείτε να πάτε στη σπηλιά του Νταβέλη οποιαδήποτε στιγμή, όταν ανοίξει το lockdown, να δείτε πράγματα τα οποία σας κάνουν να ξεφύγετε. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πολλά. Είναι μια εκπομπή που καλό θα είναι να την ξανακούσετε. Να πάρετε ένα χαρτί, ένα μολύβι, να γράψετε κάτω απορίες και να τις γράψετε στα σχόλια. Ξέρω, θα έχει συνέχεια. Κάποιος μπορεί να είναι απλοϊκός και να πει «Έλα, μωρέ, με τις βλακίες σου, ρε Κασταμονίτη». Άλλος να πει «Τι είναι αυτά που λες, εσύ είσαι χριστιανός ορθόδοξος και λες αυτά πράγματα». Άλλος να πει «Έκανες copy-paste από εδώ, έκανες copy-paste από εκεί, λες μπαρούφας». Φίλες και φίλοι, δεν λέω κάτι που δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και αυτά μπορώ να τα υποστηρίξω. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει ένα-δύο βήματα από τον Νοέμβριο που έγιναν οι εκλογές στις ΗΠΑ και πλέον είμαστε στην ατραπό, την κακιά ατραπό, όχι την ανωπαία ατραπό, που οδηγούμαστε σε αυτά τα περίεργα τέλη. Το τέλος της ανθρωπότητας όπως γνωρίζετε, το ξεκαθάρισμα, η μείωση του πληθυσμού, ο ψευτοκορονοϊός, ο κορονοϊός αν υπάρχει, τα εμβόλια που γίνονται και δεν γίνονται, που μας τα λένε για τις 7-11 του και
άλλα πολλά. Και είναι σημεία τα οποία τα ξέρουμε όπως και εγώ, που θεωρούμε καλός σε αυτό το κομμάτι, έτσι και κακοί άνθρωποι, καμπαλιστές όπως η Μαντόνα. Οπότε σας προσκαλώ να δείτε και την αυριανή εκπομπή, να καταλάβετε λίγο τι παίζει με το τραγούδι της Μαντόνα και το τι λέει, και με τις κάρτες των Ιλουμινάτη που τα λένε όλα και πριν από χρόνια. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή τύχη. Μάγκες, έχουμε μπλέξει.